για την Κυπριακή Δημοκρατία, κύριο Γιώργο Λιλίκα. Κυρία Λιλίκα, κυρία Λιλίκα, καλημέρα σας. Αξιωματούχοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σας καλωσορίζω, σας καλημερίζω σε αυτό το υπέροχο πρωινό που στόχο έχει ενωμένοι να φωνάξουμε μαζί, να ακουστεί φωνή μας, να πούμε ένα μεγάλο όχι στην εξαθλίωση που μας προτείνει ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης και να πούμε ένα μεγάλο ναι στην εισήγηση για πρόοδο και ευημερία που μας κάνει ο κύριος Λιλίκας. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ως απλός πολίτης, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δεν μας τρομάζει τίποτα. Είμαστε εδώ ενωμένοι γιατί στοχεύουμε σε αυτά που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Η ελληνικότητα του νησιού μας άντεξε χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορεί κανένας με μια απόφαση μιας νύχτας να την καταργήσει. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια του ηγέτη Τάσου Παπαδόπουλου. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Γρηγόρη Χριστοδουλίδη, πρώην πρόεδρο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Κόμματος, να έρθει για το δικό του χαιρετισμό. Αγαπητέ Γιώργο Λιλίκα, υποψήφιε πρόεδρε και μέλλον πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είναι με ιδιαίτερη χαρά που έχουμε σήμερα μαζί μας και καλωσορίζουμε τον υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Γιώργο Λιλίκα. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία την καταβούληση ψήφο για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Μια απόφαση που μας βρίσκει κάθετα και έντονα διαφωνούντες, διότι είναι αδιανόητο να παραμείνουμε αδρανείς και μακριά από μια τόσο σημαντική εκλογική αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας θα καθορίσει το παρόν και το μέλλον της πατρίδας και του λαού μας. Ως εκ τούτου, εμείς οι αξιωματούχοι, τα στελέχη, τα μέλη, οι φίλοι, αλλά και η τεράστια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κόμματος που είμαστε σήμερα εδώ, θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικό να τοποθετηθούμε και να έχουμε ρόλο και λόγο σε αυτές τις τόσο κρίσιμες και καθοριστικές εκλογές. Η στήριξη της υποψηφιότητας του Γιώργου Λιλίκα αποτελεί για μας πολιτική και εθνική αναγκαιότητα. Η σταθερότητα και η προσήλωση στις ιδρυτικές αρχές και διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιβάλλουν και απαιτούν την στήριξη της υποψηφιότητας του κυρίου Λιλίκα. Ο κύριος Λιλίκας έχει διακηρύξει ξεκάθαρα ότι είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί με όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή του, και είναι πολλά, και να διεκδικήσει την πλήρη απελευθέρωση της Κύπρου και την δημιουργία ενός σύγχρονου δημοκρατικού και ευρωπαϊκού κράτους. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τεράστια κοιτάσματα εδρογων ανθράκων που έχουν ανεβρεθεί στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η τόσο σημαντική γεωστρατηγική, γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση στην οποία βρίσκεται πλέον η Κύπρος παρέχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να συνάψουμε συμμαχίες
και να χαράξουμε μια νέα, σύγχρονη και ολοκληρωμένη στρατηγική που να εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα της πατρίδας και του λαού μας και όχι των οποιονδήποτε τρίτων, Βρετανών, Τούρκων ή άλλων. Η πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που διάγει σήμερα η πατρίδα μας επιβάλλει και απαιτεί την άμεση αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, έτσι ώστε να αποκτήσει ρευστότητα η αγορά και η κυπριακή οικονομία και να αποτρέψουμε τις πολύ δυσμενείς και οδυνηρές επιπτώσεις που θα έχει η τυχόν υπογραφή ενός μνημονίου με την Τρόικα. Η τροϊκανή κυριαρχία, εκεί και όπου έχει κληθεί, έχει επιφέρει ύφεση, ανεργία, περικοπές μισθών, συντάξεων και ωφελημάτων, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βιώνουν μια πρωτοφανή φτώχεια και ανεργία και να καταφεύγουν στα συσίδια. Η πρόταση του κυρίου Λιλίκα για προπόληση ενός πολύ μικρού ποσοστού από τον φυσικό πλούτο που διαθέτουμε θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντλήσουμε κεφάλαια, να απειλήσουμε το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας, της χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα δώσει όθηση στην αγορά και στην ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα. Η επιβολή του όποιου μνημονίου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και διαφωνούντες, διότι αυτό θα σημάνει και την εγχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυπριακής δημοκρατίας, γεγονός που εμπερικλεί πολύ σοβαρούς εθνικούς κινδύνους. Η διαφύλαξη της ύπαρξης και της συνέχειας της κρατικής υπόστασης της κυπριακής δημοκρατίας αποτελεί τον εκρογωνιαίο λίθο του αγώνα μας για απαλλαγή από την κατοχή και τα τετελεσμένα της και την διεκδίκηση λύσης που να εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές τους πάντες. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να συνενώσουμε σε λύση που να μην διασφαλίζει και να μην κατοχυρώνει πλήρως τις πιο πάνω αρχές. Εν κατακλείδη, θα πρέπει να τονίσω ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να εκλέξουμε τον κύριο Λιλίκα στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Λιλίκας έχει τις εμπειρίες, τις ικανότητες, τις επιστημονικές και τεχνοκρατικές γνώσεις που χρειάζεται ένας σύγχρονος πρόεδρος για να πετύχει. Με τον κύριο Λιλίκα μπορούμε να βρούμε ξανά την χαμένη μας εθνική περηφάνεια, να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπειά μας, να επαναχτίσουμε τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητα της κοινωνίας μας. Ο κύριος Λιλίκας αποτελεί εγγύηση αγώνα, συνέχειας και συνέπειας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ την κυρία Ελένη Βραχίμη, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κόμματος και πρώην βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γενικός Γραμματέας, να έρθει για το δικό της χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Λιλίκα, αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κόμματος, πολίτες της Κύπρου, φίλες και φίλοι. Λαός χωρίς κριτική μνήμη δεν έχει περιθώρια ιστορικής επιβίωσης, ούτε ελπίδες επιτευγμάτων, ούτε ελπίδες ποιότητας ζωής. Το σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, το ονομαζόμενο σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν ήταν ξενόφερτο, αλλά ήταν αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της και επίλυσης του Κυπριακού, του Γλαύκου Κληρίδη, με τα περισσότερα σημεία συμφωνημένα από την κυβέρνησή του για τη σύμφωνο γνώμη του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η δέσμευσή τους ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας με τον Φερχόιχεν από το 1999. Το δημοψήφισμα του 2004 απέτρεψε την καταστροφή της Κύπρου, αλλά δυσαρέστησε τόσο τον Νίκο Αναστασιάδη που δεν δίστασε να καταγγείλει την πατρίδα του στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χειρονομία του αυτή πέρασε στα σύμβολα έσχα του ευτελισμού του ανθρώπου και δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Τον Νίκο Αναστασιάδη τον γνωρίζω καλά, λόγω κυρίως της θέσης μου του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ. Δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ, γιατί είναι αδύνατο να ακολουθήσει οποιοδήποτε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων και αν κάνει, πάντοτε θα βρίσκει τρόπους και λόγους με διάφορους ελιγμούς, όπως παραδείγματος χάρη τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχει φοβερός κίνδυνος για την Κύπρο και άλλα παρόμοια, για να ακολουθήσει την εντεταλμένη πολιτική του θέση και τη δέσμευσή του προς τρίτους εντός και εκτός της Κύπρου και με τους οποίους συμφωνά. Συνομιλούμε για 38 χρόνια προσπαθώντας να λύσουμε το Κυπριακό και δεν έχουμε προχωρήσει μπροστά ούτε ένα βήμα. Οι απαιτήσεις των Τούρκων
αυξάνονται συνεχώς και εμείς συνεχίζουμε να υποχωρούμε και μέχρι πότε όμως διαρωτώμε. Είναι καιρός να πάρουμε πρωτοβουλίες και να θέσουμε το Κυπριακό στη σωστή του βάση, που δεν είναι άλλο παρά εισβολή και κατοχή και όχι μια δικοινοτική διαφορά. Έχουμε φτάσει σε ένα οικονομικό αδιέξοδο που ασφαλώς οφειλόταν σε λανθασμένους χειρισμούς των κυβερνώντων με τη στήριξη μέχρι πρόσφατα και του Νίκου Αναστασιάδη. Με τη φιλοσοφία που επικρατεί και στους δύο, ούτε φυσικό αέριο θα έχουμε προς όφελος του λαού μας, ούτε κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς και ούτε ατόφια εθνική κυριαρχία. Αυτό αναμένουν στην Ευρώπη οι αξιωματούχοι της, καθώς και οι Γερμανοί και άλλοι, για να επιβάλλουν μετά τις εκλογές. Έχουμε καθήκον απέναντι στην πατρίδα μας και τις μελούμενες γενιές να τους ανατρέψουμε τα σχέδια. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εκλογή του Γιώργου Λιλίκα στην Προεδρία. Η συστράτευση του Ευρωπαϊκού Κόμματος στην πλευρά του Γιώργου Λιλίκα είναι πράξη ευθύνης, εντιμότητας και πολιτικής συνέπειας. Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για αλλαγή για το καλό της πατρίδας. Σας ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα είπε κατά βούληση ψήφου. Η βούλησή μας είναι κάθαρση. Γιώργο Λιλίκα. Για να είναι το όνειρο εφικτό για ελευθερία και δικαίωση και για να μπορέσει ο κύριος Λιλίκας τις δεσμεύσεις του να τις κάνει πραγματικότητα, παρότριση σε όλους μας είναι να δουλέψουμε στεναρά ο καθένας όχι μόνο στο σπίτι του αλλά στη γειτονιά του, στην παραπέρα γειτονιά, να περάσουμε το μήνυμα ότι η Κύπρος πρέπει να σωθεί από τη λέλαβα της παγκοσμιοποίησης. Ότι πρέπει να σωθεί από τα όργανα αυτών που αποφάσισαν το θάνατο της ελληνικής Κύπρου. Θέλω να σας πω αλληγορικά ότι νιώθω και αισθάνομαι ετοιμάζουν ένα τραπέζι, ένα επίσημο δείπνο. Σύραμα είναι οι ψυχές και τα όνειρά μας. Στο μαγειρίο ήταν η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Το σερβίρισμα το ανέλαβε ο κύριος Μάριος Κάρογιαν με τους αυλικούς του. Οικοδεσπότης θέλει να είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Εμείς μπορούμε να τον εξωστρακίσουμε και να κάνουμε οικοδεσπότη τον Γιώργο Λιλίκα για να τους δώσει μια γλωσσά στον κόλλο. Constantino.